σας φάνηκε αυτή η τηλεοπτική σεζόν? Ακούσαμε την Αφροδίτη Γραμμέλη να τη χαρακτηρίζει ναυάγιο. Εσείς τι πιστεύετε? Το είπε λόγω του σύριαλ, του γνωστού, το ναυάγιο. Εγώ θα έλεγα ότι ήταν μαγικός, αντιμάγισσα. Ο καθένας κάνει τις αναφορές του. Ήταν μια περίοδος τηλεοπτική όπως όλες οι προηγούμενες. Δηλαδή κάθε φορά λέμε τα ίδια, απογοήτευση, χάλια να φτιάχνουν τα πράγματα. Ό,τι να φτιάξει φτιάχνει. Μερικές φορές ο κόσμος το παίρνει χαμπάρι και πάμε παρακάτω. Μια χαρά να είμαστε γεροί. Παιδιά, είναι πολύ βασικό, δηλαδή ξεχνάμε το τι πρέπει να κάνουμε. Να είμαστε γεροί, να υπάρχουν δουλειές, οι άνθρωποι να είναι χαρούμενοι, ευτυχισμένοι και όλα τα υπόλοιπα είναι του μικρόκοσμου τα οποία δεν ενδιαφέρουν και πάρα πολύ τον κόσμο. Ο κόσμος βλέπει Netflix. Συνεχίζει ο Γιώργος Λιάγκας στον Αντένα. Εσείς θέλετε να συνεχίσετε, έχετε κάνει κουβέντα με τον ίδιο τον Γιώργο, γιατί έχετε και φιλική σχέση? Με τον Γιώργο δεν έχουμε κάνει καμία κουβέντα. Έχουμε ετοιμάσει ένα πάρτι για το τέλος της χρονιάς και εκεί θα υποθούν ό,τι πρέπει να υποθούν. Ακούμε ότι υπάρχει μεγάλη πιθανότητα η Φαίη Σκορδά να επιστρέψει στο Μέγκα, στην πρωινή ζώνη. Πώς σας φαίνεται αυτό? Μια χαρά. Πιστεύω ότι είναι καλή κίνηση και για το Μέγκα και απελευθέρωση για τη Σκορδά. Απελευθέρωση γιατί? Στο Sky ήταν. Δεν την αφήνουν να αναπτυχθεί όπως η ίδια θα ήθελε, να αναπτύξει μάλλον την εκπομπή της. Είναι ο Sky, είναι δηλαδή πολύ συγκεκριμένο κανάλι και ναι, οι προδιαγραφές ποικίλουν, αλλά κάθε φορά έχουν την ίδια κατεύθυνση. Πώς βλέπετε τον Γιώργο Λιάγκα, αν είναι πιο ευδιάθετος? Ακούμε για πιγκουίνους, λέτε στον αέρα, για έρωτες. Δεν τρέπεσε λίγο. Δεν τρέπεσε λίγο. Λοιπόν, άντε, πρέπει να φύγουμε. Να, εδώ, δείξε την κυρία, βιάζεται. Πρέπει να φύγουμε. Φύγαμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μαρία Αντώνα στο πάνελ του χρόνου. Άσε ρε, μιλάτε χαζομάρες, άντε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά.